Και με αυτό το μήνυμα να καλημερίσω και την κυρία Αθηνά Λινού, είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας ημέρα. Και τον κύριο Θόδωρο Πελαγίδη, είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Λοιπόν, καλημέρα. Κυρία Λινού, να ξεκινήσω από εσάς. Κάποιος τώρα έχει πολύ δυνατά τον ήχο και ακούγεται διπλά. Η φωνή μας φαντάζομαι θα το ρυθμίσουμε. Λοιπόν, κυρία Λινού, ακούσαμε και αυτό το αισιόδοξο μήνυμα από την Γερμανία. Όλοι περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει και με τα φάρμακα και με τα εμβόλια. Πρωτίστως όμως, να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Εάν αυτή είναι ικανοποιητική, εάν τα κρούσματα τα οποία ανακοινώνονται είναι λίγα, και αυτό επίσης είναι κάτι αισιόδοξο, και αν τα μέτρα δείχνουν, επαναλαμβάνω, γιατί χρειάζονται 1-2 εβδομάδες ακόμα, ότι αποδίδουν. Σε γενικές γραμμές η εικόνα είναι καλή, αλλά εκείνο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνονται τόσο πολλά τεστ για να ξέρουμε ότι τα κρούσματα είναι τα μοναδικά που υπάρχουν στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες απομόνωσης σε προσωπικό επίπεδο καθένας, και έτσι ώστε να διευκολύνουμε τη μη εξάπλωση των κρουσμάτων. Το άλλο που είναι επίσης θετικό είναι ότι ακόμα έχουμε λίγους θανάτους. Βέβαια, οι θάνατοι έπονται κατά 1-2 εβδομάδες, ακόμα και αν είναι πολύ σοβαρό το κρούσμα. Οπότε ο συνδυασμός είναι μεν ευχάριστος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν εφαρμόσουμε τα υπάρχοντα μέτρα ή αν χρειαστεί να πάρουμε και σημαντικότερα μέτρα, ότι θα γλιτώσουμε το μεγάλο πρόβλημα, που το μεγάλο πρόβλημα δεν θα είναι τόσο μόνο τα πολλά κρούσματα, γιατί μπορεί να είναι ήπια τα κρούσματα, αλλά κυρίως η έλλειψη υποδομών για αυτούς που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σοβαρά. Μάλιστα. Υιοθετείτε την άποψη ότι το λεγόμενο πικ ή έξαρση του ιού θα είναι στις αρχές Απριλίου, μετά από 1-2 εβδομάδες? Πιστεύω ότι ναι, αν ακολουθήσουμε τη μορφή της επιδημίας στην Γιουχάν και στην Ιταλία, ναι. Αν όμως είναι πολύ επιτυχή τα μέτρα μας και τα καταφέρουμε, τότε μπορεί και να μετακινηθεί το πικ, αλλά και να μην υπάρξει πικ, αλλά να υπάρξει ένα πλατό. Δηλαδή να έχουμε κάθε μέρα κρούσματα, αλλά λιγότερα. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος όλων των λειτουργών δημόσιας υγείας, όλων τον κόσμο σήμερα με τα μέτρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Λοιπόν, κύριε Πελαγίδη. Θα είναι πάρα πολύ αν τα καταφέρουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Πελαγίδη, το πρώτο δικό σας σχόλιο αναφορικά με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία ανακοινώθηκαν και για επιχειρήσεις που έκλεισαν, και για επιχειρήσεις που έχουν μειωμένο τζίρο, τραγικά μειωμένο τζίρο, και για τους εργαζόμενους. Αρκούν, επαρκούν τα μέτρα αυτά? Να σας πω πρώτα ότι η στόχευση είναι σωστή, γιατί είναι διαφορετική από αυτή που γινόταν σε διεθνές επίπεδο όλον αυτόν τον προηγούμενο καιρό και αποτέλεσε αυτό που λέμε το σπινθήρα για την οικονομική κρίση που ακολουθεί. Δηλαδή, τα μέτρα είναι σωστό να κατευθύνονται στην πραγματική παραγωγή, από εκεί που ξεκινάει η κρίση. Αυτή τη στιγμή η κρίση περνάει με την ασφυξία της ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό τομέα και η προσπάθεια που γίνεται είναι και από αυτή την πλευρά. Όμως, το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί έστω και ως ανακούφιση και ως προσπάθεια να διατηρηθούμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά έξω από το νερό με την κατευθείαν βοήθεια σε αυτούς. Όχι όπως γινόταν πριν. Ναι. Απλώς με τις αφορές περιουσιακών στοιχείων από τις κεντρικές αρχές. Δηλαδή αυτό που λέμε νομισματική χρηματοδότηση, αγορά περιουσιακών στοιχείων από τις κεντρικές τράπεζες κτλ. Αυτό δεν φτάνει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα επειδή το αναφέρατε, η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας και την οικονομία είναι και τα χρήματα σημαντική. Που μπορούν να δοθούν για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων? Κοιτούσα τώρα καταρχάς ότι το ομόλογο από το σχεδόν 4% έχει πέσει. Νομίζω στο 2015, το κρατικό, το δεκαετές, που σημαίνει ότι η παρέμβαση αυτή είναι σημαντική καθώς αφορά και τα ελληνικά ομόλογα. Είναι μια πολύ οπωσδήποτε θετική για μας εξέλιξη. Το γεγονός ότι τα 750 δις αφορούν επίσης την αγορά οποιονδήποτε περιουσιακών στοιχείων και συνοδεύονται όμως βασικά με την παροχή εγγυήσεων και κυρίως με τη φράση της Λαγκάρτ, την χαρακτηριστική ότι δεν υπάρχουν όρια και αν υπάρχουν αυτά στην παρέμβασή μας μπορούμε να τα αναθεωρήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι σε μια έκτακτη, ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση η ΕΚΤΟΥ μπορεί να αγοράσει ακόμα και από την πρωτογενή αγορά περιουσιακά στοιχεία κρατικά
κατευθείαν, δηλαδή στην ουσία να χρηματοδοτήσει νομισματικά, όπως ήταν κάποτε η πρακτική, τις κρατικές ανάγκες. Μάλιστα. Τώρα, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τους εργαζόμενους, επίσης αν είναι στη σωστή κατεύθυνση, κύριε Πελαγίδη, και αν νομίζετε ότι χρειάζονται κι άλλα. Κοιτάξτε, η χώρα κάνει και αυτό που μπορεί. Βλέπω διάφορες μεμονωμένες περιπτώσεις. Τώρα διάβαζα για την Πολωνία και την Τσεχία που ανακοινώνουν προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης 50 και 40 δις. Προφανώς δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά σας λέω ότι είναι πολύ θετική η ιδέα ότι πρέπει τα χρήματα να πάνε κατευθείαν στην πραγματική οικονομία. Mm-hmm. Διότι διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι όχι το μπαζούκα που δεν λειτουργήσε την πρώτη φορά, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σας εκπομπή, αλλά θα είναι νεροπίστολο. Mm-hmm. Επομένως, είναι σημαντικό να κρατηθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις και οι νοικοκυριά πάνω από το νερό. Ναι. Όσο διαρκέσει αυτός ο αναγκαίος μήνας, όπως είπε η κυρία Λινού, ναι, στον οποίο πρέπει να κλείσει ο καπιταλισμός για να μην πεθάνει. Ούτως ή άλλως είναι σε διαδικασία παύσης, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πελαγίδη. Και ήθελα να σας ρωτήσω, και μετά θα περάσω στην κυρία Λινού, ήθελα να σας ρωτήσω, η ελληνική οικονομία στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από όλους εμάς, αντέχει? Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συντονισμένη με τις ευρωπαϊκές αρχές παρέμβαση και επίσης μια συντονισμένη φαίνεται παγκόσμια παρέμβαση, διότι έχουν κατανοήσει όλοι αυτό που γίνεται, το κόστος. Την προηγούμενη εβδομάδα στην ίδια εκπομπή με είχατε ρωτήσει, αν θυμάστε κύριε Τζούνο, αν το ΑΕΠ θα είναι γύρω στο 2% και σας είπα ξεχάστε τα αυτά. Εγώ δεν θα ήθελα να κάνω προβλέψεις. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη κατάσταση. Οι προβλέψεις για τις μεγάλες οικονομίες φτάνουν για την Αμερική, για παράδειγμα, σε ποσοστά μείωσης του ΑΕΠ για το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο που μπορεί να είναι και διψήφια. Άρα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Νομίζω ότι μπορούμε να αντέξουμε εάν όλοι πειθαρχήσουμε να περάσει αυτός ο σπινθήρας, ο οποίος δημιουργεί τα προβλήματα, και μετά όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα τα προβλήματα της ύστερης εποχής. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Θα ζητήσω προσωπικά συγγνώμη από την κυρία Λινού, δεν προλάβαμε.